βρίσκεται, παραμένει εκεί μπροστά στο κοσματοπωλείο που εκτυλήθηκε όλο αυτό που είδαμε. Και στο μικροσκόπιο βέβαια της αστυνομίας είναι το βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό, το λιντσάρισμα του Ζάκ Κωστόπουλου. Και βέβαια περιμένουμε την νεκροψία νεκροτομή για να δούμε τα αίτια θανάτου αυτού του ανθρώπου. Αυτό είναι το βασικό. Ψάχνει η αστυνομία. Ηλία, πες μας από το ρεπορτάζ που κάνεις εκεί, τι σου λένε οι μάρτυρες. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καταστήματα που ενδεχομένως να βρέθηκαν την ώρα του συμβάντος εκεί. Συνομιλήσαμε με δύο ανθρώπους οι οποίοι ήταν μπροστά στο περιστατικό. Θέλησαν να κρατήσουν την ανωνυμία τους, Νίκο. Μας ανέφεραν ό,τι είδαν. Ότι ο Ζακ Κωστόπουλος ήταν 33χρονο, δηλαδή, που έχασε τη ζωή του, ήταν λίγο μερικά μέτρα πιο πέρα από το κατάστημα το οποίο βρισκόμαστε, στην αρχή του πεζοδρόμου δηλαδή. Ήταν με μία παρέα, μας ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας, όπου έφυγε κάποια στιγμή από εκείνο, από τα υπόλοιπα άτομα και εισήρθε μέσα στο κατάστημα. Ο ιδιοκτήτης του κοσματοπωλείου μόλις είχε φύγει προκειμένου να πάει να αγοράσει κάτι, μας είπαν, και ο 33χρονος εισήλθε στο κατάστημα. Τα υπόλοιπα είναι στο βίντεο τα οποία είδαμε, ότι προσπάθησε, έκλεισε η πόρτα αυτόματα, δεν μπορούσε να βγει ο 33χρονος, προσπάθησε μετά να βγει από το κάτω μέρος της βιτρίνας, έσπασε ένα σημείο της βιτρίνας και εκεί πέρα άρχισαν να τον, ο ιδιοκτήτης και ένας άλλος άντρας, άρχισαν να τον χτυπούν στο κεφάλι. Ως γνωστόν, ο Ζακ Κωστόπουλος ξέπνευσε στο ασθενοφόρο κατά την μεταφορά του στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Είπες για το βίντεο το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας και όσοι το έχουμε δει πραγματικά μας έχει έτσι τουλάχιστον σοκάρει. Είναι και άλλα βίντεο τα οποία ερευνά η αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνας για να διαφωτίσει τις συνθήκες θανάτου του 33χρονου Ζακ Κωστόπουλου. Έχει ρωτήσει όλους τους καταστηματάρχες εδώ, όπου υπάρχει και σε κάποια γραφεία εδώ που βρισκόμαστε, όπου υπάρχουν κάμερες ασφαλείας προκειμένου να συλλέξει οπτικό υλικό. Έχει λάβει καταθέσεις από αρκετούς οι οποίοι βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό. Να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης κρατείται, του έχει ασκηθεί δίωξη για πρόκληση θανατηφόρα σωματικής βλάβης κακούργημα και για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης πλημέλημα. Θα απολογηθεί, έχει πάρει προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο στον ανακριτή. Την ίδια ώρα περιμένουμε σήμερα την νεκροψία νεκροτομή και εν γέννη την ιατροδικαστική έκθεση προκειμένου να δούμε και τα ακριβή αίτια θανάτου του 33χρονου. Πάντως είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες, να δούμε αν υπήρχε όπλο, αν υπήρχε... Αν βρέθηκε μαχαίρι όλα αυτά. Τέλος πάντων, η εικόνα όμως από το βίντεο που προβάλλεται είναι ενδεικτική και σοκαριστική, όπως μας είπες. Έχουμε όμως την τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γρηγόρη Βαλιανάτο. Γιατί στην αρχή μείναμε με την εντύπωση, έτσι όπως βγήκε, ότι πήγε να ληστέψει. Μπράβο. Και μάθαμε ότι στην προσπάθειά του σκοτώθηκε από τα τζάμια. Μετά είδαμε το βίντεο και ήταν όντως σοκαριστικό αυτό που παρακολουθήσαμε. Ο κύριος Βαλιανάτος όμως δίνει μια άλλη πτυχή. Ακριβώς. Ότι πήγε εκεί για να προστατευτεί. Κύριε Βαλιανάτο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για πείτε μας, κύριε Βαλιανάτο, πώς έχει εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Έχετε κάποιες πληροφορίες? Κοιτάξτε, καταρχήν εγώ θα σας έλεγα δύο θέματα. Το δεύτερο θα το πούμε αργότερα, το φίλο μου Ζακ Κωστόπουλο. Ας πούμε όμως καταρχήν για έναν μικροκαμωμένο άνθρωπο, με λίγα κιλά, ένα αδύναμο άνθρωπο, ο οποίος φαίνεται μέσα από ένα κατάστημα να προσπαθεί να βγει. Μετά βλέπουμε όλη αυτή την αγριότητα. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι ο Ζακ μετά από μια ολόκληρη νύχτα δουλειάς και μέρα μεσημέρι στην Ομόνοια πήγε στο κατάστημα που είναι απέναντι από αυτό το μαγαζί. Η οδός Γλάστονος είναι 10 μέτρα πεζόδρομος, ένα μικρούλι δρομάκι. Όταν αισθάνθηκε κίνδυνο από τη φασαρία που γινόταν δίπλα, μπήκε στο κατάστημα για να προστατευτεί, το οποίο δεν είχε κόσμο μέσα. Και έτσι δεν καταλαβαίνω η σχέση με το μαχαίρι και την απειλή στον ιδιοκτήτη που ήταν το περίπτερο, από ποιο πλανήτη έρχεται. Άρα τα έχουμε δει. Όμως ο Ζακ το πρωί εκείνο δεν ήταν μόνος του. Υπάρχουν άνθρωποι που ήταν μαζί του και θα καταθέσουν. Α, υπάρχουν μάρτυρες δηλαδή, έτσι, κύριε Βαλιανάτο. Ήταν με κάποια παρέα, άρα υπάρχουν και άλλοι που σας έχουν ενημερώσει για το τι ακριβώς συνέβη. Ακριβώς. Μάλιστα.
Ναι. Και βέβαια από εκεί πέρα βλέπουμε και αυτές τις εικόνες που σοκάρουν. Γιατί... Κοιτάξτε, αυτές οι εικόνες νομίζω ότι πρέπει να συζητηθούν πέρα από την προσωπικότητα του Ζακ Κωστόπουλου. Υπάρχει ένας κόσμος ολόκληρος από ανθρώπους οι οποίοι περιφέρονται στο κέντρο της Αθήνας παρατημένοι από όλο τον κόσμο, φτωχοί, άρρωστοι κλπ. Ή υπό επίρρεια που δεν ήταν ο Ζακ τη συγκεκριμένη στιγμή και οι οποίοι είναι απλώς σάκος του μπόξ. Αυτό το πράγμα να εκτονώνονται η δυσκολία, η κρίση, η τρέλα, το μίσος, δεν ξέρω τι, πάνω σε ανθρώπους τέτοιους, θα πρέπει να τελειώνει σήμερα. Κύριε Παλιανάτο, και εδώ υπάρχει, είδαμε στα social media τι γίνεται. Αυτή διχάζει την πόλωση, το διχασμό και τις ακραίες φωνές. Υπάρχουν και φωνές που λένε ότι ο ιδιοκτήτης του Κοσμηματοπολίου ήθελε να προστατεύσει την περιουσία του. Τι μπορούσε να κάνει? Να προστατεύσει την περιουσία του όταν έχει έναν άνθρωπο κλεισμένο στο κατάστημά του, το οποίο έχει αληθεί φερατζάμα και έχει καλέσει την αστυνομία. Εσείς πείτε μου τι άλλο θα κάνατε. Δηλαδή, τι καλή, έχετε έναν άνθρωπο που είναι κλεισμένο μέσα χωρίς να απειλείται κανένας γιατί είναι μόνος του μέσα. Τι να κρατάει, κρατάει, δεν κρατάει. Με τον πυροσβεστήρα δεν μπορεί να σπάσει το τζάμι. Και λέει ο ιδιοκτήτης έχει φωνάξει την αστυνομία. Και είναι και κόσμος απ' έξω σε ένα μικρό δρομάκι. Από πού θα διακτηνιζότανε? Μάλιστα. Επίσης, από την άλλη πλευρά, είχαμε και κάποιες απειλές για τον συνήγορο του Κοσμηματοπόλη. Γράψανε κάποια συνθήματα, όπως επίσης γράψανε και κάποια συνθήματα έξω από το Κοσμηματοπολείο. Αυτά πώς τα χαρακτηρίζετε? Δεν ξέρω και συγκεκριμένα. Λέτε, η οργή των ανθρώπων του, όλων των ανθρώπων που βλέπουν έναν άνθρωπο απροστάτευτο να γίνεται λιώμα, είναι τεράστια και μπορεί να εκφράζεται οπωσδήποτε. Δεν μιλάω για βία εναντίον των ανθρώπων αυτών. Σαφώς. Ναι. Το θέμα, κύριε Βαλιανάτο, βέβαια ίσως πήρε και μεγαλύτερη έκταση, πολλοί λένε, γιατί ο Ζακ ήταν γνωστός ακτιβιστής. Εσείς πιστεύετε ότι γι' αυτό πήρε έκταση, γι' αυτό θα έπρεπε να πάρει? Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί είναι μια πολύ δίκαιη ερώτηση. Ο Ζακ Κωστόπουλος δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος. Ο Ζακ Κωστόπουλος είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος, ο οποίος με πολύ δυνατή φωνή είπε πολύ δυσάρεστα πράγματα για πολύ δύσκολα θέματα. Ο Ζακ Κωστόπουλος που γνώρισε τη διαφορά των πολιτισμών, μικρός, ερχόμενος από την Αμερική σε ένα μικρό χωριό και αισθανόμενος μέσα του πολύ συνειδητά την queer ταυτότητά του και όλη αυτή την έκφραση της διαφορετικότητας και της οροθετικότητας και της χρήσης, μόνος του τα έλεγε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε το θάρρος, υπερασπίστηκε τους προοριθετικούς, εξήγησε τι είναι αυτό το πράγμα, διέλυσε τους μύθους, αντιτάχθηκε σε οτιδήποτε είναι κλισέ και στίγμα και προκάλεσε πάρα πολύ. Όχι μόνο επειδή ήταν μια drag queen, Ζακιό, η οποία έδινε χαρά, αλλά και επειδή ένας άνθρωπος που συγκέντρωσε πάνω του όλα αυτά που κομπλεξικοί άνθρωποι, που φασίστες δεν αντέχουν. Μάλιστα. Κύριε Βαλιανάτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα. Πάμε στις